Στα κρατητήρια τη Αστυνομική Διεύθυνση, κρατείται από τι 2 περίπου το μεσημέρι που ολοκλήρωσε την κατάθεσή του στου αξιωματικού τη Υποδιεύθυνση Ασφαλεία Ρεθύμνου, ο 44χρονο καθομολογίαν δράστη τη δολοφονία του 22χρονου στον οικισμό Αργουλιό του Ορεινού Μυλοποτάμου. Πέντε λεπτά μετά τι 11 το πρωί, ο καθομολογία ανδράστη του εγκλήματο έφτασε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλεία Ρεθύμνου με το κόκκινο αγροτικό αυτοκίνητο, προκειμένου να θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των αστυνομικών και δικαστικών αρχών. Ο 44χρονο, τον οποίο συνόδευε ο ένα εκ των δύο συνηγόρων, του παρέδωσε και το όπλο του εγκλήματο στι αρχέ, ενώ σε έρευνα που έγινε στο αγροτικό αυτοκίνητό του, οι αστυνομικοί εντόπισαν του δύο από του πέντε κάλικε, καθώ οι άλλοι τρει είχαν εντοπιστεί χθε έξω από το σπίτι τη αδερφή του θύματο που έγινε το φωνικό. Κατά τη διάρκεια τη κατάθεσή του στου αστυνομικού, φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, η οποία κατά τον ίδιο οφειλόταν στο προηγούμενο έντονο φραστικό επεισόδιο που είχε με το θύμα. Μάλιστα, σε μια αποστροφή του λόγου του, ο 44χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως θόλωσε από όλα όσα είχαν προηγηθεί, με αποτέλεσμα να σκοτώσει τον 22χρονο. Την ίδια ώρα που ο 44χρονος περνούσε το κατόφλι της υποδιεύθυνσης ασφαλείας, η οικογένεια του θύματος σε κλίμα οδύνης και λίγο πριν αποχαιρετήσει για πάντα το δικό της άνθρωπο βάφτισε όπως ορίζει το έθιμο στον Ιερό Ναό της Πεντηκοστής του Αργουλιό το μόλις 30 ημερών βρέφος του το οποίο πήρε το όνομα του πατέρα του. Στο χωριό που μοιάζει σαν ερημωμένο, οι κάτοικοι παγωμένοι από την ανήποτη τραγωδία έχουν κλειστεί στα σπίτια του, ενώ οι μόνοι που κυκλοφορούν στου δρόμου είναι οι άνδρε των ειδικών δυνάμεων που έχουν περικυκλώσει την περιοχή για την αποφυγή τυχόν επεισοδίων. Σύμφωνα με τα έω τώρα στοιχεία, μέλη των δύο οικογενειών φέρεται να είχαν συχνά φασαρίε ακόμα και στο πρόσφατο παρελθόν για διαφορέ που τις χώριζαν. Το φωνικό έγινε έξω από το σπίτι τη αδελφή του θύματο, τη στιγμή που ο 20 χρονος κατευθυνόταν προ το σπίτι τη για να συμμετάσχει σε κοινωνική εκδήλωση. Ενώ όλα φέρεται να συνέβησαν μπροστά στα μάτια του πατέρα, του αδελφού και τη αδελφή του 22χρονου. Ωστόσο, είχε προηγηθεί ένα έντονο φραστικό επεισόδιο μεταξύ του 22χρονου και του 44χρονου σε δρόμο του χωριού, με το 44χρονο να αποχωρεί και να επανέρχεται οπλισμένο στο σημείο λίγη ώρα αργότερα. Θολωμένο, όπω φέρεται να είπε σε συγγενικά του πρόσωπα, έβγαλε το όπλο του και μέσα από το αυτοκίνητό του σημάδεψε το θύμα και το πυροβόλησε πέντε φορέ πισόπλατα. Οι τρει φέρε βρήκαν τον άτυχο νέο στη λεκάνη, μία στη σπονδυλική στήλη και άλλη μία στο χέρι, με αποτέλεσμα να σοριαστεί στο έδαφο, ενώ ο 44χρονο πάτησε τέρμα γκάζι και εξαφανίστηκε. Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατό του, ενώ έξω από το νοσηλευτικό ίδρυμα εκτιλήχθηκαν σκηνέ αλλοφροσύνη από τα συγγενικά του πρόσωπα που αδυνατούσαν να πιστέψουν πω από τη μία στιγμή στην άλλη έχασαν για πάντα το δικό του άνθρωπο. Σπαρακτικά εξάλλου είναι και τα μηνύματα αποχαιρετισμού που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνική δικτύωση οι αδελφοί και η χείρα του 22χρονου. Πάντω, θύμα και που διαμένουν στο Ρέθυμνο βρέθηκαν χθε στα πατρικά του σπίτια στο Αργουλιό που γιόρταζε ανήμερα τη Πεντηκοστή.